Atlas Sports στο Atlas TV Κεντρικής Μακεδονίας κάθε Δευτέρα βράδυ από τις 10 μέχρι τις 12. Εδώ είμαστε για απόψε για να κουβεντιάσουμε όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Ξεκινήσαμε κουβεντιάζοντας για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη με βάση και την αγωνιστική δραστηριότητα από το Σαββατοκύριακο που πέρασε, τα παιχνίδια για την 10η αγωνιστική στο πρωτάθλημα τη Super League. Και όπως σας έλεγα, κλείνοντας το πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, θα επιστρέψουμε να κουβεντιάσουμε για τον Ηρακλή και να κουβεντιάσουμε από την πλευρά του κομματιού των χρεών, τα οποία κουβαλάει δυστυχώς ο Ηρακλής από τη χρεωμένη ΠΑΕ του κυρίου Παπαθανασάκη. Και είναι μια κατάσταση πάρα πολύ πιεστική που τη βρήκε μπροστά της η νέα διοίκηση με μεγαλομέτωχο τον κύριο Παπαδόπουλο. Θα κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα με τον πρώην υπουργό, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Καράγκλου, ο οποίος έχει ασχοληθεί, είναι άλλωστε γνωστό πως υποστηρίζει τον Ηρακλή, προσπαθεί να βοηθήσει σε κάθε περίπτωση που μπορεί να βοηθήσει και ασχολήθηκε πριν έρθει ο κύριος Παπαδόπουλος πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καναλάκη. Εγώ έχω ένα κακό. Είμαι ειλικρινής. Δηλαδή αυτό το οποίο πιστεύω το λέω ξεκάθαρα και έντιμα. Καλά κάνετε. Είμαι και ανώλευκος λοιπόν σε όλα τα ζητήματα, είτε κομματικά είτε φίλαθλα, οπαδικά. Λοιπόν, ναι, ο Ηρακλής είναι η μεγάλη μου αδυναμία, η μεγάλη μου αγάπη και πρέπει να πω ότι ενώ χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ με τις εξελίξεις, με την έλευση ενός μεγάλου επενδυτή, ενός ανθρώπου ο οποίος το πρώτο δείγμα γραφής που έδωσε είναι πάρα πολύ θετικό. Έδειξε ότι μπορεί να τρέξει την ομάδα, δημιουργήθηκε ένα ρόστερ πάρα πολύ καλό. Δυστυχώς οι υποσχέσεις οι οποίες πήραμε από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας και αναφέρομαι προσωπικά στον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη, ήταν όλες ψεύτικες. Τώρα, επειδή λέτε πήραμε και επειδή ασχοληθήκατε και προσωπικά Βεβαίως. Πριν έρθει ο κύριος Παπαδόπουλος, δεν ξέρω αν ασχοληθήκατε και μετά, αφού του ήρθε ο νέος μεγαλομέτοχος, ποιες ακριβώς ήταν αυτές οι υποσχέσεις? Όταν την περσινή χρονιά τον Ηρακλή τον έτρεχε μία διοίκηση από τα σπλάχνα του, από φιλάθλους και βετεράνους του Ηρακλή, υπήρξαν επανειλημμένες συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία, με τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος υποσχόταν ότι θα τακτοποιηθούν όλα, θα βοηθήσει, θα. Πριν έρθει ο κύριος Παπαδόπουλος, γίνανε και πάλι συναντήσεις αυτές με τον Νίκο τον Βαφιάδη, τότε ο οποίος ήταν πρόεδρος της διοίκησης, με όλα τα υπόλοιπα παιδιά, το Φάνη του Τζιάρη, το Λάκη του Παπαγάνου κτλ. Και οι υποσχέσεις ήταν συγκεκριμένες. Ποιες ήταν οι υποσχέσεις δηλαδή από τον κύριο Βασιλιάδη? Ότι θα έχουμε μια φανέλα από κρατική εταιρεία με πολλά χρήματα, ότι θα έχουμε τηλεοπτικά δικαιώματα υπερδιπλάσια σε σχέση με τις άλλες ομάδες και είναι λογικό και φυσιολογικό αυτό, λόγω του ονόματος, του βάρους, της φανέλας του Ηρακλή, έτσι, της ιστορίας του Ηρακλή. Και βεβαίως ότι θα υπάρξει μια ρύθμιση για τα χρή, θα υπάρξει μια αντιμετώπιση. Και τελικά αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Και όλα αυτά βεβαίως φαντάζομαι στο πλαίσιο αυτής της ατάκας που συνηθίζει να λέει ο Υπουργός και την επανέλαβε για την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι ο Ηρακλής βίωσε το σύνολο των αδικιών του συστήματος. Το λέω κατά λέξη. Αυτό το λένε στο Όχι για να του χαρίσει κάτι, ναι. αλλά επειδή πράγματι είναι η πιο αδικημένη ομάδα αυτό στην Ελλάδα. Αυτό το λένε και στο χωριό μου του Ζαγκλιβέρη. Τσάκι, συμπάθεια είναι αυτό, έτσι. Εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι μας. Πράγματι λοιπόν όλοι αναγνωρίζουν ότι ο Ηρακλής αδικήθηκε. Αυτό το ξέρει όλη η Ελλάδα. Ο Ηρακλής πέρσι για χρέη 3.200.000 ευρώ βρέθηκε στα Τάρταρα, τρίτη εθνική. Και ο Παναθηναϊκός που χρωστάει 120 εκατομμύρια συνεχίζει κανονικά στο πρωτάθλημα σαν να μην τρέχει τίποτα. Ναι. Και αλλάζουν και το σύστημα για να μην πέφτει και η ομάδα η οποία χρωστάει. Όταν θα ξανανεύει πάλι ο Ηρακλής του χρόνου στην Α' Εθνική, γιατί θα ξανανεύει ο Ηρακλής ό,τι και να θέλουν κάποιοι, αν χρωστάει έστω και ένα ευρώ, κινδυνεύει να τον ξαναρίξουν πάλι. Είπαμε, οι νόμοι εφαρμόζονται μόνο όταν είναι ο Ηρακλής. Τέλος πάντων, αυτό που λέω είναι το εξής. Δεν έγινε τίποτε από όλα αυτά που υποσχέθηκε ο κ. Τίποτα απολύτως. Έγινε μια προσπάθεια για να υπάρξει μια κρατική διαφήμιση φανέλα από την εταιρεία Εγνατίωδος. Τώρα μπορούμε να το πούμε γιατί έχει βγει αυτό. Ακριβώς. Η οποία προφανώς δεν είχε νομική βάση, δεν έστεκε, δεν μπορούσε η Εγνατίωδος να βάλει Μα διαφήμιση. Νομίζω δεν προβλέπει το καταστατικό της. Δεν προβλεπόταν. Ήταν παράνομη. Γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι ακούσαν την εισήγηση του νομικού συμβούλου της Εγνατίωδος, που τους είπε δεν μπορεί να μπει σε φανέλα και σταμάτησε αυτό. Άρα λοιπόν εκκρεμεί η υπόσχεση αυτή για τη φανέλα. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Το ποσό το οποίο συζητιόταν, ήταν για 300.000. Έτσι. Και τώρα μιλάμε για 80.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο κύριος Παπαδόπουλος, τον οποίο να πω ειρήσω παρόδο ότι έχω γνωρίσει δύο φορές, φάγαμε μαζί, κουβεντιάσαμε, που είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, παίρνει στυλό και χαρτί και υπολογίζει. Υπολόγιζε λοιπόν 200 από φανέλα, υπολόγιζε 300 από τηλεοπτικά δικαιώματα, υπολόγιζε να υπάρξει μια ρύθμιση για το θέμα των χρεών και τι βλέπουμε. Το 1.200. Έχει 0 από έσοδα, έτσι δεν είναι? Ή ας πούμε 80.000 ευρώ τα τηλεοπτικά δικαιώματα, που είναι ασήμαντο. Αστείο είναι το ποσό. Σας είπα ότι περιμέναμε 500 μόνο από φανέλα και από τηλεοπτικά δικαιώματα και μιλάμε για 80.000.
Έτσι και η φανέλα ακόμη τίποτα. Mm-hmm. Και τα τηλεοπτικά 80.000. Και έχω την εντύπωση, κύριε Καράγλου, ότι το σημαντικότερο πρόβλημα απ' όλα, ίσως και να μην είναι αυτό το ότι δεν έχουν τηρηθεί οι υποσχέσεις στο κομμάτι των εσόδων. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν έχει προστασία ο Ηρακλής στο κομμάτι που αφορά τους πιστωτές. Από τους επιθετικούς πιστωτές, οι οποίοι βρήκαν ευκαιρία με την κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου και δεσμεύσαν το ποσό αυτό, με αποτέλεσμα να μην έχει τα χρήματα τα οποία το μετοχικό κεφάλαιο μπορούσε ο Ηρακλής να το χρησιμοποιήσει. Και να αναγκάζει ο κ. Παπαδόπουλος να πληρώνει ποδοσφαιριστές ή άλλους έξω από λογαριασμούς τραπεζικούς, γιατί αν βάλει και άλλα χρήματα στην τράπεζα θα δεσμευτούν και αυτά. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θα μπορούσε να κάνει ο κ. Βασιλιάδης, δεν λέω για το μεγάλο σκάνδαλο, τη μεγάλη εύνοια που έκανε στην ομάδα της περιοχής, όπως σκοπεύει να πολιτευθεί στην Αχαΐα, στην Παναχαϊκή, όπου της χάρισε τα πάντα, μηδένισε όλα τα χρέη. Αλλά τουλάχιστον θα μπορούσε να φέρει μια τροπολογία στη Βουλή, η οποία θα ρυθμίζει το ζήτημα αυτό, έτσι ώστε να μην μπορούν κάποιοι πιστωτές να δημιουργούν πρόβλημα βιωσιμότητες. Και πρέπει να καταλάβουν αυτό. Μπορεί να γίνει αυτό. Πολιτικά γίνεται. Σαφέστατα μπορεί. Τι θα μπορούσε να προβλέπει μια τροπολογία τέτοια. Γιατί προσέξτε, εγώ δεν θέλω να μας παρεξηγήσουν οι τηλεθεατές αυτή τη στιγμή και να πιστέψουν ότι κουβεντιάζουμε εδώ να γίνει μια χαριστική ρύθμιση για τον Ηρακλή. Εγώ δεν θα ήθελα αυτό να γίνει για κανέναν. Αλλά ο Ηρακλής, να εξηγήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος που μας βλέπει, θέλει αυτή τη στιγμή μια προστασία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να μην πέσουν όλοι πάνω αυτή τη στιγμή που υπάρχουν τόσο πιεστικές ανάγκες ποδοσφαιρικές. Λοιπόν, κύριε Κανελάκη, εμείς δεν λέμε να διαγραφεί κανένα χρέος. Έτσι. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση που να λέει ότι για τον πρώτο χρόνο από τη σύσταση της καινούργιας ΠΑΕ δεν υπάρχει δυνατότητα να δεσμευτούν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από πιστωτές. Για να μπορεί να δουλεύει η εταιρεία. Να έχει μια ανάσα, να δουλεύει η εταιρεία και να κάνει ρυθμίσεις. Mm-hmm. Να πει τον χι ποδοσφαιριστή που εμείς αναγνωρίζουμε όλα τα χρέη. Δεν είναι εκτός βέβαια από κάποιους πονηρούς, mm-hmm. οι οποίοι ήρθαν από το πουθενά και λένε ότι δανείσαν. Αυτούς φαντάζομαι ότι θα τους κυνηγήσει. Δικαστικά υπάρχει. Δικαστικά θα τους κυνηγήσει, αλλά και η πολιτεία πρέπει να ελέγξει. Ναι. Όταν κάποιος έχει μηδενική δήλωση και φέρει ότι δάνεισε την ομάδα. Μάλλον τον κύριο Παπαθανασάκη. Έχουμε τέτοια φαινόμενα. Έχουμε μια περίπτωση. Ενό ανθρώπου λέει ότι έδωσε τον κύριο Παπαθανασάκη 100.000. Ενώ ξέρουμε ότι έχει μηδενική δήλωση. Ναι, αυτό κυκλοφορεί. Και ζητάει 112.000 με τους τόκους. Λοιπόν, αυτά πρέπει η πολιτεία δια των αρμοδίων οργάνων, βλέπε ΣΔΟΕ, έτσι, να ελέγξει ποιο ήταν το εισόδημά του, αν το δικαιολογεί και πού είναι η διαδικασία, η συναλλαγματική, τέλος πάντων, τι δόθηκε, πώς δόθηκε, πού καταγράφηκε αυτό. Ναι. Γιατί αν είναι μαύρα, δεν μετράνε αυτά, δεν φαίνονται πουθενά. Λοιπόν, από εκεί πέρα, αυτό όμως που εγώ θέλω να πω, γιατί πρέπει να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα, είμαστε σε μια δύσκολη φάση. Δηλαδή, οι τρεις πρώτες αγωνιστικές, αν εξαιρέσουμε την πρώτη που κερδίσαμε, δεν ήταν καλές. Και αν υπολογίσουμε και την ντροπιαστική ήττα του 1-6 από τον Ατρόμητο, που ήταν η χειρότερη ήττα στην ιστορία του Ηρακλή, σε μια ιστορία 110 χρόνων. Ήταν έτσι σαφέστατα κάτι που μας μαύρισε την καρδιά. Και κουβεντιάζαμε κιόλας πριν ξεκινήσουμε και λέγαμε ότι ενώ στο πρώτο παιχνίδι με τον Ηρόδο το περισσότερο από 5.000 Ηρακλήδες πήγαν με ενθουσιασμό και έστω η ομάδα δύσκολα κέρδισε, ήρθε μετά η ήττα της ντροπής, το 1-6. Απογοήτευση. Ήρθε το επόμενο μάτς, ήρθε και το τελευταίο και το γυαλί ράγισε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, και τον εαυτό μου ξεκινώ και συνεχίζω σε όλους τους άλλους, είναι ότι το πρωτάθλημα είναι ένας μακρύς δρόμος. Έχει άλλες 27 αγωνιστικές. Θα γίνουν οι διορθωτικές κινήσεις. Προς τιμή του Άλεκος ο Βοσνιάδης ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη και αποχώρησε. Τον τιμάει αυτό, τον τιμάει αυτό και του εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου καλή πορεία. Δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι. Ένας καταξιωμένος προπονητής και είμαι βέβαιος ότι θα πετύχει. Μπορεί να μην ταιριάσει η χημεία του, μπορεί να ήταν άτυχος. Κάποια αποτελέσματα που μπορεί να μην έφυγε ο ίδιος. Τέλος πάντων, τέλειωσε αυτό το κεφάλαιο. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν αύριο μεθαύριο και πληροφορούμε ότι πολύ σύντομα θα κλείσει. Θα υπάρξει το αργότερο ή αύριο μεθαύριο το αργότερο θα έχει κλείσει. Οπότε η ομάδα να πάει στην Πάτρα με ένα άλλο τεχνικό ηγέτη, με μια ψυχολογία καλύτερη και βεβαίως αν είμαστε και λίγο τυχεροί και βοηθήσει ο Θεός και φέρουμε ένα καλό θετικό αποτέλεσμα, αυτόματα ξαναγυρίζει η ψυχολογία στον κόσμο, ξαναέρχεται στο γήπεδο και συνεχίζουμε τον αγώνα. Ο αγώνας είναι μακρύς, 27 αγωνιστικές. Είναι δύσκολες, προφανώς. Αλλά το ρόστερ του Ηρακλή είναι το καλύτερο σε επίπεδο β' εθνικής. Τα οικονομικά προβλήματα είναι λυμένα. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται κάθε δεύτερη εβδομάδα από την Αμερική. Έτσι. Τώρα θα είναι πάλι εδώ, θα είναι πάλι εδώ για το παιχνίδι. Καταλαβαίνετε. Και όταν λείπει αυτός, είναι ο αντιπρόεδρος ο κ. Σκαρντώνης. Σωστά. Θέλω να πω ότι δείχνουν τρομερό ενδιαφέρον. Και επαναλαμβάνω και το τονίζω. Το πρώτο δείγμα εγγραφής είναι ιδιαίτερα θετικό. Έχει βάλει πολλά χρήματα μέχρι στιγμής. Λοιπόν, να μην τον απογοητεύσουμε, να τον αγκαλιάσουμε, να τον στηρίξουμε, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό το οποίο δικαιούμαστε. Μάλιστα. Ο Ηρακλής δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά από την Α' Εθνική. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Εγώ θέλω να επανέλθω όμως λίγο στο κομμάτι των γενικότερων καταστάσεων για τον Ηρακλή.
όχι αποκλειστικά για το ποδόσφαιρο, θέλω να βάλω όλη την οικογένεια του Ηρακλή, να βάλω και το Εραστέχνη. Ακούμε χρόνια ολόκληρα, κύριε Καράογλου, ότι ο Ηρακλής έχει μια πολύ μεγάλη περιουσία. Ότι έχει κάποια από τα καλύτερα φιλέτα στην Θεσσαλονίκη. Έτσι. Δεν μπόρεσε ποτέ να τα αξιοποιήσει. Αντιθέτως, έχει βρεθεί με τεράστια προβλήματα, με τεράστια χρέη και στην ΠΑΕ και στον Εραστέχνη, εκεί ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Θα μπορέσει να ξεριαλύνει κάποια στιγμή αυτή η κατάσταση? Και σας το θέτω τώρα το ερώτημα, διότι ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το Εραστέχνη, είναι μια πονεμένη ιστορία που αφορά και άλλους εραστεχνικούς συλλόγους και στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα μπορέσει η πολιτεία να δώσει κάποια στιγμή μια λύση? Έχουμε το πρόβλημα με τα χρέη σε δύο επίπεδα. Το ένα πρόβλημα είναι το πρόβλημα των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών, όπου αυτό που ζητάμε εμείς είναι απλά να υπάρχει μια ρύθμιση, μια ανάσα, έτσι ώστε για ένα χρονικό διάστημα, για παράδειγμα ενός χρόνου, να μην δεσμεύεται το μετοχικό κεφάλαιο, για να μπορεί να λειτουργήσει η ΠΑΕ. Mm-hmm. Και εννοείται ότι μέσα στο διάστημα αυτό οφείλει η ΠΑΕ να κάνει ρύθμιση με τους ποδοσφαιριστές, με τους προμηθευτές, με όλους αυτούς, για να μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη της. Αυτό είναι κάτι πολύ εύκολο. Επαναλαμβάνω, είναι θέμα μιας απλής κυβερνητικής τροπολογίας. Μάλιστα. Που σε ό,τι με αφορά, εγώ αυτό που υπόσχομαι στον κόσμο του Ηρακλή, και δεν αφορά μόνο τον Ηρακλή, γιατί δεν την κατεβάζετε κάποια στιγμή εσείς, μπορείτε? Δεν ξέρω τι είναι κοινοβουλευτική διαδικασία. Αν την κατεβάσουμε εμείς χωρίς συνεννόηση με τον αρμόδιο υπουργό, δεν θα γίνει δεκτή. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Μάλιστα. Είναι όμως πανεύκολη, και εγώ αυτό που υπόσχομαι σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία είναι να εξηγήσω σε όλους ότι είναι κάτι λογικό και δίκαιο και η Νέα Δημοκρατία να συνενέσει εφόσον κατέβει αυτή την τροπολογία. Πείτε μας για τους αεραστέχνες. Πάμε στο άλλο ζήτημα. Ναι. Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Mm. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ μεγάλα ποσά, όχι μόνο στον Ηρακλή, σωστά είπατε, και σε άλλους συλλόγους στη Θεσσαλονίκη. Το έχουμε και για τον Άρη επίσης. Και σε άλλους συλλόγους στην Αθήνα, έτσι μεγάλους, όπου υπάρχει ένα πρόβλημα. Από κακές διοικήσεις και από λάθη συγκεκριμένων ανθρώπων, πήγαιναν διάφορα πράγματα, εικονικά τιμολόγια, κομπίνες κτλ. Με αποτέλεσμα, όταν το ΣΔΟΕ ανακάλυψε το σκάνδαλο αυτό, να έχει βεβαιώσει το κεφάλαιο, αλλά παράλληλα, γιατί το κεφάλαιο ήταν κάποια εκατομμύρια, άρχισαν να τρέχουν τόκοι και προσαυξήσεις και τώρα το πολλαπλασίασαν. Σε δυσαιώρητα ύψη. Σε δυσαιώρητα. Τα οποία δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ. Αυτά δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ από κανέναν. Μάλιστα. Ποτέ από κανέναν. Δεν είναι 10 εκατομμύρια. Εκεί τι μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει μια διαγραφή? Αυτό που μπορεί να γίνει είναι προφανώς να μηδενιστεί, να φύγουν οι τόκοι και οι προσαυξήσεις. Έτσι. Να μείνει το κεφάλαιο, το οποίο να γίνει μια ρύθμιση σε ένα πολύ πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Μόνο έτσι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Για να εξυπηρετηθεί. Αλλιώς δεν εξυπηρετείται. Δεν γίνεται τίποτα. Και να πω και κάτι. Μάλιστα. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, ναι. Σας παρακαλώ. Από την πλευρά του κράτους για τη διασφάλιση των εσόδων αυτών, έγινε μια προσπάθεια για κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του Ηρακλή. Mm-hmm. Τα οποία είναι συγκεκριμένα και, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι φιλέτα. Χορτατζίδες στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Και μήκρα που θα είναι το μετρό. Το μετρό θα ξεκινάει από εκεί. Λοιπόν, ήδη. Στο πρώτο δικαστήριο κατέπεσε η δέσμευση από την πλευρά του κράτους των εγκαταστάσεων των χορτατζίδων. Mm. Γιατί είναι χώρος που είναι χαρακτηρισμένος για αθλητική χρήση. Μάλιστα. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με τη Μίκρα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί. Άρα δεν κινδυνεύουν. Μια έκταση η οποία είναι χαρακτηρισμένη για αθλητικές εγκαταστάσεις να την πάρει το κράτος να κάνει τι, να κατασκευθεί. Άρα λοιπόν το μόνο που μένει, και δεν θα είναι μόνο για τον Ηρακλή, θα είναι για όλους τους λόγους, επαναλαμβάνω, που έχουν τέτοια προβλήματα, είναι να καταλογιστούν οι ευθύνες και να καταλογιστούν ποσά σε όσους είναι υπεύθυνοι για τα λάθη της περίοδου εκείνης, αλλά να απαλλαγούν τα σωματεία για να μπορέσουν να πάρουν ανάσα και να τρέξουν. Γιατί ο Ηρακλής δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το πέμπτο. Όχι, είναι όλοι οι εραστέχνες. Αλλά όλα είναι τα τμήματα. Ένα συγκρότημα. Έτσι. Συνολικό με 17 αθλητικά τμήματα, που είναι σε όλα τα επίπεδα, άνδρες, γυναίκες, παιδες, κορασίδες, έφηβοι, ναι, κτλ. Τα οποία καταλαβαίνετε ότι θέλουν μια ανάσα, ένα οξυγόνο. Είναι ήρωες τα παιδιά που με απόφαση δικαστηρίου ρισκάρουν και βάζουν το κεφάλι τους στον τροβά για να κρατήσουν τον Ηρακλή ζωντανό, όπως συμβαίνει και με άλλα σωματεία που κάνουν κάτι ανάλογο, με αποφάσεις πρωτοδικείου παραμπαίνουν. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει η πολιτεία να το αντιμετωπίσει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν εδώ μαζί. Ευχαριστώ, κύριε Καράογλου. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα